Είσαι έτοιμη να πάμε στο ξενολογητήριο? Ναι. Να ρωτήσω κάτι, εγώ μπορώ να έρθω να σας βλέπω κάπως? Εσύ όχι. Θα μας απολαύσεις εδώ κανονικά, μέσα σε 9, τα έχουμε όλα έτοιμα. Α, ωραία. Τώρα δείτε τι έχει να γίνει. Ωραία. Τώρα δεις. Περάστε, σηκώθετε παρακαλώ πολύ, αγαπημένη μου. Μάλιστα. Πού πας εσύ, Να μην σηκωθώ. Όχι, εσύ κάθεσαι εδώ. Α, εγώ θα κάτσω. Εσύ απολαμβάνεις το φαγητό, το κρασί. Να μην πάω στον καναπέ, ας πούμε. Μπορείς να περιμένεις λίγο. Να μην κάνουμε κι εμείς μια σκηνοθεσία εδώ πέρα. Τι έπαθες ξαφνικά? Εμείς φεύγουμε. Εμείς φεύγουμε. Σου λείπει ήδη το κορίτσι, δηλαδή πραγματικά. Άραξε το ρέγγι. Πάμε με τα σανσέρ. Ναι, ναι. Α, όντως. Εγώ τυχαία το είπα. Τι έχει πάθει τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα, άγχος που εξαφανίζεται τώρα. Περίμενε λίγο. Τώρα μου πρόσεχε. Τι είσαι, μαζί σου. Θα προσέχω. Ντόρα, είσαι έτοιμη? Είμαι έτοιμη. Αλήθεια? Ναι. Πρέπει να εξαφανίσεις ένα από τα τρία. Να εξαφανίσεις ένα από τα τρία. Θέατρο, τηλεόραση, κινηματογράφο. Πρόσεχε τα πεις. Τηλεόραση. Εξαφανίσεις την τηλεόραση. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Τώρα με βάλες να επιλέξω ένα από τα τρία. Αναγκαστικά ένα από τα τρία θα τα εξαφάνιζα. Εντάξει. Τηλεόραση. Την τηλεόραση. Οκ. Ευχαριστώ. Σε ποιο σύριαλ θα είσαι του χρόνου, δεν ξέρω. Καλά ξεκινήσαμε. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάς έναν άντρα? Το βλέμμα του. Μπορώ να πω κι άλλα, μα θέλεις. Α, γιατί με κοιτάς? Το βλέμμα του είναι. Όντως. Αλήθεια. Οκ. Θες να πεις κάτι ακόμα, γιατί λες μπορείς να πεις κάτι ακόμα. Γωνίες, χείλια, άρωμα, χιούμορ, νομίζω φτάνει. Α, ευχαριστώ! Ψάχνεις τον εαυτό στο διαδίκτυο? Κάποιες φορές ναι, το έχω κάνει. Όχι καθημερινά, αλλά ναι, το έχω κάνει. Και? Εξαιρετικά όλα μέχρι τώρα. Έχει τύχει ποτέ, ρε παιδί μου? Ευχαριστώ. Να δεις κάποιο σχόλιο το οποίο ξέρει να σας στενοχωρήσει ή όχι? Όχι, δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Οκ. Είμαι και σε αυτά τυχερή. Είσαι άντρας για ένα 24ωρο. Θέλω να πεις τι κάνεις. Τι αγάπη μου, τι κάνω? Τι ζηλεύω σε έναν άντρα? Σίγουρα αυτό που πάντα ζηλεύω είναι ότι επειδή λατρεύω και το κάμπινγκ και όλα αυτά, θα πήγαινα κάμπινγκ και θα πεινάω όσο νερό περισσότερο μπορώ, γιατί αυτό του άντρα, την ευκολία στη φύση, χωρίς να έχει τουαλέτα, να, εμείς οι γυναίκες είμαστε λίγο πιο σε αυτό. Ναι, βέβαια, τώρα πες κάτι πιο extreme, γιατί στο κάμπινγκ και ο άντρας έχει ένα πρόβλημα. Δεν το έχει πάντα, extreme. Κοίτα, δεν θεωρώ ότι δεν κάνω πολλά που δεν κάνει ένας άντρας. Η ανάγκη μας δεν είναι μόνο... Αν ήμουν άντρας... Πες τα, αγόρι μου, πες τα. Θα φλέρταρα όπως πραγματικά πιστεύω ότι πια πρέπει να είναι το φλερτ στις γυναίκες. Δηλαδή? Σωστά, ρομαντικά, ντόμπρα και στα ίσα. Πες μου μια ένοχη απόλαυσή σου. Ένοχη. Εκτός, μάλλον αυτό δεν είναι πολύ ένοχη, να ξυπνήσω τα βράδια, ας πούμε, και να φάω σοκολάτα, νουτέλα, το βαζάκι με κουτάλι. Εντάξει, είναι ένοχη απόλαυση αυτό, είναι. Γιατί, οκ. Θέλω να πω ότι, εντάξει, δεν είναι κάτι το τρομερό να φας τώρα τη σοκολάτα στο βράδυ. Αφήνεις σε δίαιτα. Ναι. Κάτι άλλο έχει ή αυτό να κρατήσω? Ας κρατήσεις αυτό. Όπα, δεν μ' άρεσε αυτό. Δεν μ' άρεσε αυτό, κάτι κρύβεις. Δεν μ' άρεσε. Όχι, εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι ένοχη. Για μένα δεν έχω ένοχα πράγματα που κάνω, ας πούμε. Ο Μάρκος τι κάνει, δεν έχω... Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω και κάτι και να είναι ένοχο, αλλά... Αλλά σιγά μην στο πω. Έχεις βγει ποτέ με θαυμαστή σου? Α! Το άιτα του Μάρκου! Εννοείται. Όχι, δεν έχω βγει. Ούτε από social media με κάποιον να μιλήσεις και τα λοιπά. Και ειδικά τελικά... από social media δεν έχω βγει με κανέναν. Α, ήσουν λίγο απόλυτη έτσι όπως το είπες. Ναι, δεν μπορώ. Είναι λίγο το παλιό αυτό που λέμε. Ναι. Δεν το έχω εγώ αυτό, σου στέλνω, α, ωραία, πάμε να βγούμε. Ποιος είσαι? Ο Μάρκος μας ακούει. Ναι. Μάρκο, έχεις βγει εσύ με θαυμάστρια από τα social media? Θα αλλάξω κανάλι, ξέρεις τι, δεν έχω social media. Αυτό πήγα να σου πω, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει social media. Τα έχω κλείσει όλα. Α, τα είχες αλλά έχεις κλείσει. Ναι. Καλά, okay. Ένα Facebook είχε και το κλείσε. Τα άλλα δεν είχε ποτέ, ούτε Instagram ούτε τίποτα. Δεν τώρα προσπαθώ να τον πείσω να κάνει. Δεν θέλω, όχι. Σεξ, καριέρα, οικογένεια, βάλτα στη σωστή σειρά. Τι λες, Ερθέμη, τώρα εσύ? Αυτή είναι η δύσκολη ερώτηση. Αλήθεια τώρα. Ναι, μεταξύ του σεξ και τη καριέρα. Η οικογένεια να δημιουργήσω ή η οικογένεια που έχω? Γιατί αν μου πει να δημιουργήσω, θα την έβαζα τρίτη. Να δημιουργήσεις. Ωραία.
Παιδιά, κόλλησε η Μακρυγιάννη. Κι όμως, αλήθεια τώρα. Απλή ερώτηση. Σήμερα, πώς είσαι σήμερα, πες μου σήμερα. Καριέρα, σεξ, οικογένεια. Πρώτα καριέρα, μετά σεξ, μετά οικογένεια. Οκ. Okay. Ναι. Ευχαριστώ. Δυσκολεύτηκα πολύ. Φάνηκε, νομίζω. Ποιος είναι ο πιο σεξι Έλληνας αυτή τη στιγμή, για σένα? Εμένα δεν μπορείς να με πεις γιατί είμαι δίπλα. Αλλά, γιατί ξέρω το σκέφτεσαι, δεν μπορείς να με πεις εμένα. Τι έβαλες? Σκέφτομαι, εσύ. Α, είναι τόσο πολύ. Εντάξει, έχουμε ωραία παιδιά. Ο Μάρκος. Να σου πω τώρα, λες την εύκολη λύση. Δεν είναι. Αλήθεια τους θεωρώ από τις πολύ σεξ αυτή τη στιγμή. Ο Μάρκο. Φερμέ, ναι. Αυτόν εδώ. Νέους ηθοποιούς στο χώρο, αλήθεια. Αυτό που μας βλέπεις στο σαλόνι. Ναι. Okay. Ευχαριστώ, παιδιά, γιατί... Δεν σου γεμίζει το μάτι, ε. Σε πειράζω, ρε Μάρκο, σε πειράζω. Προτιμάς να μην σε ξαναπούν ποτέ όμορφη ή να στο λένε 10 φορές την ημέρα? Να μην με ξαναπούν ποτέ όμορφη. Το 10 φορές την ημέρα τρελαίνεσαι. Ναι. Σε ενοχλεί, δεν σε ενοχλεί όσο το λένε. Εάν μου το λένε 10 φορές. Γενικά δεν μεγάλωσα έτσι. Οι γονείς μου, ας πούμε, φαντάζομαι ότι έφτασα 17 χρονών, με αποθυμένο στον πατέρα μου και δεν με είσαι ποτέ όμορφη. Επειδή το άκουγα από παντού, μεγάλωσα με μια νοοτροπία ότι δεν χρειάζεται να το λέμε, βρε αγάπη μου, ξέρω εγώ. Ναι, απλά το ξέρεις όμως ότι έχεις ένα πολύ ωραίο παρουσιαστικό. Και δεν το λέμε συνέχεια. Καλά, μην με δείρεις κιόλας. Εντάξει, ωραία. Επειδή κάποιος που δεν σε ξέρει, ξέρεις, και θα έρθει να σε γνωρίσει, φυσικά και θα το πει. Αλλά τώρα ένας άνθρωπος, ειδικά αυτό που μου είπες τώρα 10 φορές την ημέρα. Και λίγα είπα. Τώρα, ναι. Το μέγεθος μετράει? Ναι, φυσικά. Πάω παράδεισο σήμερα. Θέλω να μου πεις τη μεγαλύτερη κατηνιά που έχεις κάνει σε μία σχέση. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις, να... οτιδήποτε. Στο ύψος σου τώρα, μην θα απαντήσεις. Τώρα κι ας μου ρίξετε κεραυνό, δεν έχω κάνει κατηνιά ποτέ. Περίμενε, δεν έχεις δει κινητό τηλέφωνο? Δεν ζηλεύω. Δεν είναι και πολύ φυσιολογικό αυτό. Όχι, είναι αυτό που σου έλεγα πριν, ότι άμα θέλει, ρε παιδί μου, κάποιος άλλος να το κάνει και να ζηλέψω και να τσακωθώ και να του πω γιατί, αφού ήθελε και το έκανε. Αυτό συμφωνώ, αλλά και πάλι, αλήθεια στο λέω, αν δεν έχεις κοιτάξει κινητό, επειδή αυτή την ερώτηση την κάνω στο 95% των καλεσμένων, έχω ακούσει στο 95% ναι. Όχι. Και δεν μπορώ, γενικά δεν ορκίζομαι να ξέρεις, αλλά αν μπορούσα να ορκιστώ. Όχι, δεν θέλω να ορκιστείς. Γι' αυτό σου λέω, δεν έχω κοιτάξει και κινητό. Και πρόσεξε, μπορεί να μην αναφέρομαι στο σήμερα, η ερώτηση είναι ουδέτερη. Δηλαδή, ναι, μπορεί δεν να είναι πριν από 10 χρόνια. Θα σου πω και μπέσα τώρα. Ήταν, χτυπάει και τότε υπήρχε και ένα πρόβλημα τέλος πάντων στη σχέση και. Πήγα να κάνω αυτό και λέω: όχι, ρε φίλε, δεν θα πέσω αυτό το επίπεδο, δεν θα το κάνω. Να κάνεις τι, να κοιτάξεις ποιος καλεί. Ναι, δεν ήθελα. Ποιος παίρνει απλά τηλέφωνο. Το να πάρεις απλά τηλέφωνο δεν είναι κατηνιά. Μπορεί να χτυπάει και να είναι στην τουαλέτα και να πεις: α, έλα. Ναι, ποιο τι. Όχι, εννοώ να χτυπήσει μήνυμα, να ξέρεις ότι. Μήνυμα. Συγγνώμη, επειδή χτυπάει και κλείνει. Ναι, όχι, κλείς. Το τηλέφωνο τώρα εντάξει, φυσικά και έχω κοιτάξει, όχι από κατηνιά ή περιέργεια όμως, είναι επειδή χτυπάει, πάρτο. Αλλά ήμουνα στο τσακ και λέω: δεν θα πέσω σε αυτό, δεν θέλω να ξέρω. Για να ακούσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δικαιώνομαι. Θέλω να μπεις στο πιο ακραίο μέρος που έχεις κάνει σεξ. Σε ένα ηλιοτριβείο. Βράδυ. Το θέλες. Πάτησες πάνω στις ελιές. Δεν θα σου πω περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι όπως είπες ηλιοτριβείο, μου έβαλες και το... Δεν συναντώ συχνά ηλιοτριβία, η αλήθεια είναι. Ναι. Αχ, Παναγία μου. Το ζήσαμε και πολύ. Αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχεις κάνει role play? Νομίζω ότι πνίγηκε. Πού να ξέρει κιόλας. Αν έχω κάνει. Ωραία. Εντάξει, να σου πω κάτι. Γιατί κακό είναι, ναι. Είπα εγώ ότι είναι κακό. Τι λες τώρα. Γιατί να πω εγώ στην κόλαση. Ναι, παιδί μου. Ωραία. Θες να μας πεις και τον ρόλο, τη στολή, την τέτοια, να έχουμε κάνει τις αποκρίσεις. Να προσέχεις τι ρωτάς. Η πρώτη ερώτηση ήταν αν έχω κάνει ή όχι. Ναι, παιδί μου, αλλά πολλοί καλεσμένοι μου λένε μετά και το. Δεν επιμένω. Δεν θα καώ μόνη μου. Τι εννοεί. Στην κόλαση θα τα πω. Μου αρκεί εμένα αυτό, μου αρκεί εμένα αυτό. Άμα θες, λες και τη συνέχεια. Όχι, νομίζω ότι είμαι πολύ καλυμμένη. Και εγώ είμαι καλυμμένος, βεβαίως, ωραία. Γιατί όχι. Πες μου μια μηχανή στιγμή σου επισκηνής. Επισκηνής? Ναι. Στο θέατρο εννοείς? Ναι. Τώρα μου βάζεις δύσκολα, δεν έχω και πολλή εμπειρία να σου πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά. Okay. Μέχρι τώρα δηλαδή αλήθεια δεν μου έχει συμβεί. Μάρκο, μου έχει συμβεί? Ναι.
Αλήθεια, για πες. Τότε που ήταν κάτι κυρίες, που είχαμε πάει στην παράσταση που ήταν αγορασμένη η τσάμπα. Ναι, κάτι κυρίες με μωρά και κουνάγαν τα μωρά έτσι και κάνανε σουτσου μέσα στο έργο. Κάναμε ναι, αντιγόνι, εμείς γελάγαμε. Καταλαβαίνετε. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Φαντάσου παιδική χαρά. Ναι. Με τουλάχιστον 100 παιδάκια. Ναι. Ένα θέατρο ανοιχτό που δεν έχει ελέγχει είσοδο-έξοδο κτλ. Και είναι σαν να απλά στην παιδική χαρά, εμείς με αντιγόνι. Ποια τραγωδία τώρα περιοδία. Και από κάτω να γίνεται να φωνάζουν τα παιδάκια, να φωνάζουν οι μαμά, σώπα παιδάκι μου, και εμείς να παίζουμε. Ναι, αυτή ήταν μια πολύ. Λούνα Πάρκ. Και δεν είχα και εμπειρία. Τι είπες, Μάρκο μου? Το μαλλί της γριάς, Λούνα Πάρκ. Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν καταλαβαίνω γιατί φέραν τα παιδάκια μαζί. Αυτό... Γιατί ήταν πλατεία. Ναι, 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 okay, που okay, μάλλον okay. Θα παίζανε. Ναι, αυτό είναι μια μηχανή στιγμή. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρκο. Ευχαριστούμε. Είστε καλά. Τι προτιμάς για ένα μήνα να μην κάνεις μπάνιο ή κάθε φορά που κάνεις έρωτα να σου απαγγέλει ο Μάρκος ένα μονόπρακτο? Το δεύτερο. Ξεκάθαρα. 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 Ναι, 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 ναι. Είμαι παπή γενικά με το νερό και το μπάνιο. Όχι, όχι, όχι. Μάρκο μου, όσα μονόπρακτα θέλεις. Ναι, αγάπη μου. Να πληρώσεις όμως, να θα πληρώσεις. Τι είπες? Θα πληρώνει κάθε φορά που θα κάνει, θα πληρώνει. Εισιτήριο. Το κάνουμε τσάμπα. Αχ, Παναγία μου, παιδιά, τι ζούμε απόψε. Πάμε να δούμε το ποσοστό αγιότητας της Ντόρας Μακρυγιάννη.